Η δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν δίπλα στο μωρό της είναι ένα από τα εγκλήματα που μας έκαναν να αναρωτηθούμε τι σώοι άνθρωποι είναι αυτοί. Οι ειδικοί όμως προβλέπουν αύξηση της εγκληματικότητας έπειτα από τόσο μακροχρόνια καραντίνα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της καραντίνας υπήρξαν 10.000 λιγότερες εγκληματικές πράξεις. Τώρα επιστρέφουμε με φόρα στην προτέρα κατάσταση. Η ασφάλεια των πολιτών σε τόσο δύσκολες συνθήκες επιβάλλεται να αποτελεί προτεραιότητα. Έχουμε καμία διαφωνία, κύριε Τζίμερα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, μπορούμε να εγκαινιάσουμε μια καινούργια δραστηριότητα που δεν είναι καινούργια, παλιά είναι δηλαδή, αλλά να πάρει πιο οργανωμένη μορφή, τον εγκληματικό τουρισμό. Α, ναι, είναι και αυτό. Ναι, η Ελλάδα θεωρείται παράδεισος για τους εγκληματίες, διότι ξέρουν ότι δεν θα συλληφθούν και αν συλληφθούν θα ξεφύγουν πολύ εύκολα. Έρχονται εγκληματίες από άλλα κράτη, εισαγωγή κάνουν, δηλαδή. Σκοτώνουν, παίρνουν τη λία και φεύγουν. Mm. Και μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο συλληφθής, ο οποίος είτε σχετίζεται είτε όχι, σχετίζεται σίγουρα με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, διότι τον ανακάλυψαν. Στο Πικέρμι είναι διαπιστωμένο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό όλο είναι ένα σύστημα. Έχει λεχθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Εμείς όμως, δηλαδή εγώ και η λίγιο μου ιδεάτης μου, το λέγαμε από το 12, ότι υπάρχει ένας ποινικός κώδικας και ένας σοφρονιστικός μηχανισμός ο οποίος προωθεί το έγκλημα, το λέει ο Θεός, προωθεί το έγκλημα. Διαβάσαμε για την Καρολάιν, αλλά διαβάσαμε και για τον άλλον που μολονότι δεν είναι τόσο η δεχθής, ας πούμε, η περίπτωσή του, είναι χαρακτηριστική της ανεπάρκειας του συστήματος. Συνελήφθη κάποιος μπουκαδόρος στη Γλυφάδα, ο οποίος είχε συλληφθεί άλλες 102 φορές. Ναι. Φαντάζεστε, εγώ σας λέω τους αστυνομικούς. Τον συνελάμβαναν, τον σοφρονίζανε και μετά το διώχνανε σοφρονισμένο στην κοινωνία, ναι, για να συνεχίσει, ναι, τα εγκλήματά, ναι, ναι, του. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι. Διότι ο βλακώδης νόμος, επιμένω σε αυτόν τον όρο, και να πω ότι έναν βλακώδη νόμο τον ψήφισαν κάποιοι νομοθέτες, έτσι, δεν ξέρω τι είναι οι νομοθέτες που ψηφίζουν βλακώδης νόμους, και αυτούς κάποιοι τους εξέλεξαν. Ο νόμος λέει ότι για να προφυλακιστείς πρέπει να έχεις διαπράξει κακούργημα, και δεν θεωρεί κακούργημα το να δεις ξαφνικά κάποιον με μάσκα μες στο σπίτι σου. Αυτό δεν είναι κακούργημα, δηλαδή μια πράξη που μπορεί έναν καρδιακό να τον αφήσει στον τόπο. Δεν είναι κακούργημα. Κακούργημα είναι να έχει κλέψει πάνω από 120.000 ευρώ. Πείτε μου πόσοι άνθρωποι έχουν στα σπίτια τους 120.000 ευρώ στο σιρτάρι, ας πούμε. Αν κλέψει 119.000 ευρώ είναι πλημέλημα, και με το πλημέλημα δεν προφυλακίζεται. Τι γίνεται? Πάει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας κάνει τη δικογραφία και ορίζει δικάσιμο σε 5, σε 10 χρόνια, και αυτός όλη αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή σε 5 χρόνια πρωτοδίκως, με τις αναβολές θα πάει στα 7, με το εφετείο θα πάει στα 10, 12, μέχρι να καταδικαστεί τελεσίδικα, που και αυτό στο πλημέλημα θα είναι, ας πούμε, ένα χρόνο φυλακή, ξέρω εγώ, με αναστολή, ή θα είναι 2 χρόνια, θα εκτιθεί, θούν τα 2/5 της ποινής, σε μερικούς μήνες θα είναι πάλι έξω. Αυτό το πράγμα είναι πόλος έλξης για τους εγκληματίες όλου του κόσμου. Ο δε επίσης βλακώδης εγκληματικός ποινικός κώδικας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διατηρεί μια χαρά η Νέα Δημοκρατία, τώρα το κατάλαβε, όταν εμείς τα λέγαμε χρόνια τώρα ήμασταν οι ακραίοι, ξέρω εγώ, λέει το εξής ανατριχιαστικό. Άρθρο 22 παράγραφος 3 λέει ότι μια πράξη βίας του αμυνόμηνου θα είναι άδικη εάν έχει υπερβολική αντίδραση σε σχέση με την απειλή, και λέει το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές περιστάσεις. Ρωτάω εγώ τώρα έναν ακροατή σας. Κοιμάται στη σοφίτα με τη γυναίκα και το παιδί του και ακούει στο υπόγειο να σπάει το τζάμι και ακούει να ανεβαίνουν τις σκάλες ποδοβολητά.
Τι θα πει, παιδιά, μισό λεπτό να σας ρωτήσω για να είμαι νόμιμος. Τι σκοπό έχετε να κάνετε, θα μας ληστέψετε, θα σκοτώσετε τη γυναίκα μου, θα βιάσετε. Σιγά να το διαπραγματευτούμε λίγο. Ναι, για να ξέρω, διότι και ο νόμος λέει ότι θα πρέπει πρώτα να το συζητήσεις και αφού δεν καταφέρεις να τους πείσεις, παιδιά, μην με κλέψετε τώρα, δεν είναι σωστό, κρίμα είναι, ας πούμε. Και μετά να αμυνθείς με έναν πρόσφορο τρόπο, ο οποίος να μην είναι υπερβολικός. Περισσότερο από την βλάβη που απειλείται, που δεν την ξέρει. Λες και υπάρχει περίπτωση να ήρθαν οι άνθρωποι να μπούκαραν νυχτιάτικα στο σπίτι γιατί ήθελαν να πιούν ένα καφέ, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι, ξέρω εγώ, ή ψάχναν τουαλέτα, ας πούμε, ναι. Και τους έπιασε κόψη μόνος και πήγαν εκεί. Και επίσης το όπλο που χρησιμοποιείς να είναι ανάλογο του όπλου των δραστών. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε την ηλικιότητα και την εγκληματικότητα. Δηλαδή, κατσαβίδι ο ληστής. Κατσαβίδι και εσύ. Ναι. Αν κρατάει μαχαίρι, ας πούμε, ναι. Θα πεις μισό λεπτό να δω πόσο μήκος είναι η λάμα, να πάω στην κουζίνα να πάρω ένα ανάλογο. Γιατί αν πάρω μεγαλύτερο ή πάρω μπαλντά, θα με τρέχουν. Ναι. Και υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν και τα βρήκαν μπαστούνια οι διαρρήκτες, που δεν ξέρουμε αν είναι μόνο διαρρήκτες ή θα γίνουν και δολοφόνοι. Και ή φάγαν ξύλο ή πυροβολήθηκαν, έχουν μηνύσει τα παρολίγων θύματά τους, τους ενίκους. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουν συλληφθεί οι ένικοι. Πάει η αστυνομία και συλλαμβάνει τον ένικο, λέει γιατί τον χτύπησες αυτόν που μπήκε. Τον χτύπησε, γιατί να τον χτυπήσω, γιατί ήρθε να με κλέψει. Μπήκε στο σπίτι μου μέσα, τι θέλετε να κάνω. Ναι, αλλά τον χτύπησες περισσότερο από όσο έπρεπε για να τον ακινητοποιήσεις. Εκείνη την ώρα άλλος είναι μέσα στην ταραχή, μέσα στο φόβο και θα πρέπει να μετρήσει, ας πούμε, τα χτυπήματα πώς θα είναι. Mm. Αυτό όλο είναι ένα σύστημα το οποίο ευνοεί την εγκληματικότητα. Όπως ευνοεί την εγκληματικότητα οι εγκληματικοί νόμοι που λένε ότι επειδή έχουμε κόσμο πολύ στις φυλακές, βγάλουν τους έξω. 12.000 κακοποίοι αποφυλακίστηκαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και επιτρέψουμε να κάνω και μια παρένθεση. Δεν είναι μόνο οι κακοποίοι που αποφυλακίζονται. Όταν ένας υπουργός, δηλαδή που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, που εκπροσωπεί την πολιτεία, λέει ότι επειδή έχουμε πολλούς να βγάλουμε και μερικούς ή μερικά αδικήματα παραγράφονται, αυτό χτυπάει ευθέως το αίσθημα δικαίου που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που να είναι για χρόνια στα δικαστήρια με κάποιον γείτονα για κάποιες διαφορές, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι πρωτοσέλιδα, αλλά γι' αυτό είναι όλη του ζωή, είναι η καθημερινότητά του. Mm-hmm. Και τη στιγμή που είναι να κερδίσει την υπόθεση, έρχεται ο δικηγόρος και του λέει: κοιτάξτε, πάμε να φύγουμε. Βγήκε αυτός ο νόμος, παραγράφονται τα αδικήματα, τελειώσαμε. Εγώ, για παράδειγμα, που είχα μία δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος με είχε συκοφαντήσει, μάλιστα, βεβαίως, και μάλιστα από ένα κανάλι, δηλαδή αυτός ήταν ταυτόχρονα και περιφερειακός σύμβουλος και ήταν και δημοσιογράφος, και αντιπεριφερειάρχης και δημοσιογράφος. Με είχε συκοφαντήσει ότι, ξέρω εγώ, είμαι όργανο γερμανικών εταιριών, ένα σωρό πράγματα. Αυτό μου έκανε μεγάλη ζημιά. Και τη στιγμή που ήταν να καταδικαστεί, παραγράφηκε το αδίκημα και γεια σας. Μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, αυτή η αντίληψη οδηγεί στο να μην έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στο κράτος τους. Και να συζητάνε, ας πούμε, για την οπλοφορία. Η άποψή μου είναι ότι μέσα στο σπίτι σου μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε. Και στην Ελβετία που οι άνθρωποι οπλοφορούν, αλλά εκπαιδεύονται, ελέγχονται και ελέγχονται από ψυχιάτρους, ελέγχεται το ιστορικό τους για να μπορεί κάποιος να προφορεί, δεν θα δώσεις όπλο. Ναι, κύριε Ζημερέ, αλλά αυτό δεν θα προκαλέσει όμως περιστατικά τύπου Αμερικής, όπου εκεί η οπλοχρησία είναι και νόμιμη και πυροβολάει ο καθένας όποιον θέλει, όποτε θέλει, ό,τι θέλει? Προσέξτε, εγώ δεν το προτείνω αυτό για πρώτο μέτρο. Δεν το προτείνω για πρώτο μέτρο, γιατί πληρώνουμε φόρους για να έχουμε ασφάλεια. Δηλαδή, δεν θα κάνω εγώ τη δουλειά που θα πρέπει να κάνει η πολιτεία με τα όργανά της. Βεβαίως, στην Ελλάδα που είμαστε όλοι αψίκοροι, ας πούμε, και αρπαζόμαστε αμέσως, μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό. Αλλά όταν απαγορεύεται η οπλοφορία, απαγορεύεται μόνο για τους νόμιμους. Δηλαδή, οι παράνομοι βρίσκουν όπλο και βρίσκουν και πολύ εύκολα. Είδαμε για κάποιον που είχε κάποιες διαφορές, ξέρω εγώ, και πήγε στο Μενίδη, λέει, και με 500 ευρώ πήρε ένα περίστροφο και καθάρισε.
Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά και αυτό πρέπει να είναι ένα μέτρο το οποίο ο καθένας στο σπίτι του, δηλαδή οπλοφορία μόνο στο σπίτι και μόνο για άμυνα και μόνο μετά από εκπαίδευση και μόνο αφού έχει διαπιστωθεί η ψυχική ισορροπία. Έχω να σας πω ότι ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημοσχάκης, κατέθεσε στην Βουλή, στον Υπουργό, γραπτή ερώτηση με την οποία ζητά να επανέλθει. Αν υπάρχει σχεδιασμός να επανέλθουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα και κυρίως στις διατάξεις που αναφέρονται στην άμυνα για την ουσιαστική προστασία των ενίκων ενός σπιτιού από τις βίαιες αντιδράσεις εισβολέων. Έτσι. Πολύ καλά, όχι από τις βίαιες, από τις βίαιες δράσεις, όχι από τις δράσεις. Ο εισβολέας δρά. Ναι. Ο ένικος αντιδρά. Ναι. Ναι. Σωστά, πολύ καλά έκανε, πολύ καλά έκανε, πολύ καλά έκανε, αλλά η ποινή, ξέρετε, για αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας να συνεπάγεται φυλάκιση, δεν μπαίνει κανένα στη φυλακή. Δηλαδή ούτε αναστολή, ούτε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση, ούτε εξαγορά, ούτε τίποτα. Από το εδόλιο στην ψηρού κατευθείαν. Τα ισόβια για εδειχθεί εγκλήματα να είναι ισόβια. Δεν σοφρονίζεται ένας ο οποίος έχει το έγκλημα ως επάγγελμα. Δηλαδή ένας πληρωμένος δολοφόνος που εκτελεί συμβόλαια θανάτου, που μπορεί να σκοτώσει εσάς, εμένα, επειδή κάποιος τον πλήρωσε χωρίς να μας έχει δει καμία άλλη φορά, αυτός μπορεί να σοφρονιστεί, το πιστεύει κανένας αυτό? Και στο φινάλε, εάν κάποιος όντως σοφρονιστεί και μείνει μέσα έχοντας ως προοπτική να πεθάνει στη φυλακή, θα πρέπει να το δείξει και να χτυπιέται, να λέει τι κακό έκανα στην κοινωνία και να πηγαίνει με συνοδεία να διδάσκει στα σχολεία ότι πόσο κακό πράγμα είναι να κάποιος να υιοθετήσει το έγκλημα ως επάγγελμα, γιατί είναι ένα επάγγελμα το έγκλημα. Ναι. Όταν έχει λίγο ρίσκο και πολλές απολαβές, κάποιοι που δεν έχουν ηθικό υπόβαθρο θα το προτιμήσουν ως επάγγελμα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κάποιου που έχει δείξει τόσο έμπρακτα τη μεταμέλειά του, να σκεφτούμε την απόλυση υφόρων αφού μείνει στη φυλακή. Αλλά ξέρετε, ο Κουφοντίνας, ας πούμε, που δεν είναι περίπτωση σαν των γλυκών νερών, ωστόσο, ο Κουφοντίνας, να θυμίσουμε ότι σκότωσε έναν ταλέπορα στη φύλακα γιατί ήθελε να ληστέψει την τράπεζα. Όλοι αυτοί ζούσαν από ληστείες. Αυτό σε λίγο θα αποφυλακιστεί νόμιμα. Δεν μπορεί κάποιος να μείνει στη φυλακή με τον υπάρχοντα νόμο πάνω από 16 χρόνια. Δεν φοβερό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος λέει πολύ καλά έκανα και σκότωνα και τους εκτελούσα γιατί αυτό θέλανε, ας πούμε, θα περπατάει εκεί που έχισε το αίμα των θυμάτων του, που όλα ήταν αθώα θύματα. Δεν ήταν μόνο ο Αξαρλιάν και ο αστιφύλακας Μάτης, όλοι αθώοι ήταν. Και μια χαρά, εμείς θα τον βλέπουμε και θα λέμε τι, λειτουργήσε το σοφρονιστικό σύστημα? Όχι, εάν δεν σοφρονιστείς, εάν δεν το δείξεις αυτό εν σάκο και σποδό, θα σε βγάλουν από τη φυλακή 4. Μόνο έτσι. Κύριε Τζίμερε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλημέρα.